Δεν έχει καμία λογική αυτό το γεγονός. Είναι καθαρά εισπρακτικό και δεν προφυλάσσει την υγεία. Δεν είναι για την υγεία, πιο πολύ εισπρακτικό. Για ένα εισπρακτικό μέτρο και όχι για μια πολιτική που στοχεύει στην προστασία της δημόσιας υγείας, κάνουν λόγο πολίτες και καταστηματάρχες. Ερωτηθέντες σχετικά με τα νέα σχέδια του Υπουργείου Υγείας για κάπνισμα μεταφόρου. Δεν νομίζω ότι ενδιαφέρεται για την υγεία μας. Γιατί σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς που ζούμε, τους νοιάζουν μόνο να μαζεύουν λεφτά. Για οικονομικούς λόγους που έχουν να κάνουν με την γενικότερη πολιτική. Άρα ενδιαφέρονταν δηλαδή για τη δημόσια υγεία, τι θα έκανα? Καθολική απαγόρευση. Στα σχέδια της κυβέρνησης είναι η καταβολή φόρου σε όσα εστιατόρια, ταβέρνες και καφετέρειες επιθυμούν να επιτρέπουν το κάπνισμα, και ο οποίος θα υπολογίζεται ανάλογα με τα τετραγωνικά και όχι με βάση τον τζίρο. Από τον νόμο εξαιρούνται νυχτερινά καταστήματα όπου σερβίρεται αλκοόλ, όπως τα μπουζούκια, τα κλαμπ, τα μπαρ και στο καζίνο. Θεωρώ ότι είναι επιλογή του καθεμιανού να το κάνει το κατάστημά του ή καπνίζον ή μη καπνίζον. Ούτε μ' αρέσει να χωρίσει το κατάστημα και να το έχει μισή από εδώ, μισή από εκεί. Να απαγορεύεται το κάπνισμα στους κλειστούς χώρους. Με σαφήνεια και σε όλους τους κλειστούς χώρους. Να πάμε δηλαδή κατευθείαν στην στο μέλλον. Είναι θέμα υγείας, είναι θέμα προστασίας του συμπολίτη μας, του διπλανού μας, είναι θέμα πολιτισμού. Με διάταξη του ίδιου νόμου, όλα τα έσοδα από την επιβολή του τσιγαρόσιμου θα πηγαίνουν για τη βελτίωση της υποδομής των νοσοκομειακών μονάδων της χώρας, καθώς και για την κάλυψη των πρωτογενών ελλειμμάτων τους. Από μελέτη που έκανε το Υπουργείο Οικονομικών, που θα εφοδιάζει τα κέντρα διασκέδασης, στα οποία θα επιτρέπεται το κάπνισμα, με ειδικό σήμα καπνίσματος, υπολογίζεται ότι μπορεί να εισπράττονται ετησίως περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ.